Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στην Κορινθία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ενός Έλληνα 41 ετών, ο οποίος φέρεται ως δράστης της δολοφονίας μιας 37χρονης αλλοδαπής στο Άνω Χαρβάτι Λουτρακίου. Ο δράστης της δολοφονίας δεν έχει συλληφθεί μέχρι αυτή την ώρα, ενώ σημειώνεται ότι διέφυγε με το αυτοκίνητο του θύματος. Δυστυχώς η κοπέλα είχε δεχτεί πολλές μαχαιριές, βρέθηκε το μέσο του τραυματισμού στο μαχαίρι, την πλάτη της, πεσμένο. Είχε δεχτεί από την μου είπε ο ιατροδικαστής πάνω από 30 μαχαιριές. Γύρω στις 8.30 το πρωί ενημερώθηκε η υπηρεσία μας από κατοίκους στο Άνω Χαρβάτι ότι είχε βρεθεί νεκρή μέσα σε εξοχή κατοικία μια κοπέλα. Πήγαμε στο σημείο, εκεί ήταν οι γονείς της κοπέλας και διαπιστώσαμε ότι ήταν νεκρή μια κοπέλα υπήκοος Αλβανίας, η οποία είχε έρθει Σαββατοκύριακο στο Πλουτράκι μαζί με τον σύντροφό της, Έλληνας υπήκοος, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από εκείνη τη στιγμή. Φρονούμε ότι αυτός είναι ο δράστης του εγκλήματος, τα ακριβή αίτια δεν τα γνωρίζουμε, αναζητούμε τον φερόμενο δράστη για να μας διευκρινίσει τους λόγους της πράξης του. Είχε πάρει τηλέφωνο επικοινωνίας με τους γονείς του αυτός? Όχι, όχι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο οι γονείς είχαν ανησυχήσει και του νεαρού και της κοπέλας, γιατί από το Σαββάτο μεσημέρι είχαν κόψει κάθε επικοινωνία με τους γονείς τους. Το τηλέφωνο δεν απαντάει? Είναι απενεργοποιημένο, δυστυχώς. Οι έρευνες έχουν γίνει? Έχουν εκδοθεί αναζητήσεις σε όλη την επικράτεια. Αναζητούμε και το δράστη και το όχημα διαφυγής του.